Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 9 μήνες μετά την παρουσίαση του προσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο και τις άπειρες διαρροές στη δημοσιότητα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει μέσα στο καλοκαίρι και μάλιστα με διαδικασίες fast track ένα νομοσχέδιο επικίνδυνο, εγκληματικό, αντιεπιστημονικό, που πραγματικά ολοκληρώνει την ευρωενωσιακή σκοπής ψυχιατρική μεταρρύθμιση, βάζοντας τα φόπλακα στις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης. Γιατί αυτό ακριβώς προβλέπει η ψυχιατρική μεταρρύθμιση που εδώ και 30 σχεδόν χρόνια προωθείται σταδιακά, σιγά-σιγά στη χώρα μας, στην οποία σαν κόμμα έχουμε ασκήσει σκληρή κριτική και την οποία αντιπαλεύουμε σταθερά. Για αυτή την αταλάντευτη στάση μας, όλα αυτά τα χρόνια, ενάντια σε όλες τις προσπάθειες των διαφόρων κυβερνήσεων να κλείσουν τις δημόσιες δομές ή να τις αφήσουν τραγικά υποστελεχωμένες, έχουμε δεχτεί μάλιστα τόνους λάσπης ακόμα και από διάφορους δήθεν ανοιχτομάτιδες, δήθεν προοδευτικούς. Τι άλλαξε λοιπόν τόσα χρόνια? Μήπως αναπτύχθηκαν δημόσιες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας? Όχι, αφού δεν προβλεπόταν. Μήπως μειώθηκαν οι ανάγκες για νοσηλεία? Όχι, αφού τα περιστατικά ακούσιων νοσηλιών παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Μήπως εξαλείφθηκαν οι απάνθρωπες συνθήκες ασύλου στη νοσηλεία? Και εδώ όχι, παρότι η συντριπτική πλειοψηφία των ειδικών ψυχιατρικών νοσοκομείων έκλεισαν. Στρατηγικός στόχος αυτού του νομοθετήματος είναι να ξεφορτωθεί το κράτος στην υποχρέωσή του να αναπτύσσει και να παρέχει το ίδιο άμεσες υπηρεσίες υγείας, να περιορίσει το ρόλο του, αφού είναι και επιτελικό, και να θέτει απλά το πλαίσιο, ένα γενικό πλαίσιο κανόνων, ώστε αυτές οι υπηρεσίες να παρέχονται από εποπτευόμενους φορείς που αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Όλα δηλαδή για τους επιχειρηματίες της υγείας και τη λεγόμενη κοινωνική οικονομία, της ΜΚΟ, άλλους φιλάνθρωπους που τείνουν να αποτελέσουν το βασικό πάροχο υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Και όλα αυτά σε συνθήκες που αντικειμενικά τα προβλήματα ψυχικής υγείας αυξάνονται και οι ανάγκες των λαϊκών οικογενειών πολλαπλασιάζονται. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία που δίνουν έρευνες για την αύξηση των ψυχικών νοσημάτων στη μετά-COVID εποχή ή η αριθμία από τα αιτήματα που φτάνουν στις δημόσιες δομές. Το νομοσχέδιο έκτρωμα, όπως το ονομάζουν όλοι οι εργαζόμενοι του χώρου και όλοι οι φορείς της ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, με απλά λόγια επισπεύδει τη διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών. Επειδή πραγματικά το βαρέλι δεν έχει πάτο, θα σταθώ σε 5 ζητήματα. Πρώτο, το επιχείρημα ότι υπάρχουν δομές αλλά δεν συντονίζονται μεταξύ τους. Είναι το λιγότερο γελίο. Όσοι έχουν στοιχειοδώς βρεθεί στην ανάγκη να αναζητήσουν υπηρεσίες, ξέρουν ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι παραδομένη σε ιδιώτες. Οι εξειδικευμένες μονάδες είναι σχεδόν όλες ΜΚΟ, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο επικρατεί η πλήρης απαξίωση. Ο νέος φορέας λοιπόν τι θα συντονίσει? Μα είναι προφανές, τις ελάχιστες υποστελεχωμένες υπηρεσίες του δημοσίου, την πανσπερμία των ΜΚΟ και ιδιωτών που ανοίγουν και κλείνουν μαγαζάκια με κριτήριο μόνο φυσικά την κερδοφορία τους. Δεύτερο, αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα συμβεί με το τερατούργημά σας είναι οι διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών με εντέλεσθε να μετακινούν εξειδικευμένο προσωπικό από υπηρεσία σε υπηρεσία προκειμένου να καλύψουν τα κενά
που θα δημιουργούνται, αφού πουθενά δεν προβλέπεται στο νομοσχέδιο πρόσληψη προσωπικού. Να σας ενημερώσουμε όμως, κύριοι εξυγχρονιστές της Νέας Δημοκρατίας, ότι η θεραπεία τον 21ο αιώνα βασίζεται σε θεραπευτική σχέση που διαμορφώνει ο κάθε ασθενής με τους εργαζόμενους του χώρου και κύρια με τους θεραπευτές του. Δεν αφορά σε εφάπαξ παροχή βοήθειας, συνεπώς η σταθερότητα στα πρόσωπα και η κατάλληλη συχνότητα είναι ουσιώδης. Εκτός όμως από την περιπλάνηση του προσωπικού, το νομοσχέδιο προβλέπει και την περιπλάνηση των ασθενών, οι οποίοι θα κατευθύνονται σε γειτονικό δήμο, σε γειτονικό νομό, σε γειτονική περιφέρεια, ανάλογα με τα διαθέσιμα κενά, ξεμπερδεύοντας έτσι με την ευθύνη του κράτους να αναπτύσσει πανελλαδικά τις απαραίτητες υπηρεσίες. Και κάπως έτσι, το έμπειρο προσωπικό των δομών, όπως παραδείγματος χάρη η κοινωνική λειτουργή των μονάδων, αντί για συμβουλευτικό και θεραπευτικό ρόλο, θα έχουν ρόλο περίπου τροχονόμου, αφού θα καθοδηγούν τους ασθενείς, τις οικογένειές τους, σε ποια δομή, κύρια του ιδιωτικού τομέα, θα αποταθούν. Τρίτο, όπως καταλαβαίνει κανείς, η ανάπτυξη υπηρεσιών από μη κυβερνητικές οργανώσεις και από ιδιώτες θα συνεχίσει να είναι άναρχη και κατά το δοκούν. Δεν πατάει σε καμιά μελέτη, σε κανένα σχεδιασμό για τις ανάγκες του πληθυσμού μιας περιοχής, αλλά μόνο στο προσδοκόμενο κέρδος από αυτές που αυτές θα έχουν ή, στην καλύτερη περίπτωση, να πούμε στο ειδικό ενδιαφέρον ορισμένων επιστημόνων του χώρου. Και τι γίνεται όταν αυτές δεν κρίνονται κερδοφόρες? Τα παραδείγματα ιδιωτικών εταιριών και μη κυβερνητικών οργανώσεων στην ψυχική υγεία που έκλεισαν και παράτησαν ωφελούμενους ακάλυπτους, όπως έγινε και με τους πυρόπληκτους στη Βόρεια Εύβοια, και που άφησαν ασθενείς έξω από τις πόρτες των ψυχιατρικών νοσοκομείων, πληθαίνουν συνεχώς. Δεν τα ξέρετε αυτά? Γιατί κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε? Τέταρτο, αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη δευτεροβάθμια φροντίδα. Η κατάργηση των δύο ψυχιατρικών νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και η μετατροπή τους σε αποκεντρωμένες διοικήσεις που προοδευτικά θα μετατραπούν σε κουφάρια κτηρίων χωρίς προσωπικό, χωρίς υποδομές, είναι δεδομένη. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό, εδώ είμαστε και θα το δούμε και θα το πληρώσει πάλι ο ελληνικός λαός. Και δεν χρειάζεται να αναρωτηθεί κανείς τι θα απογίνουν οι ασθενείς που εξυπηρετούνται στις μονάδες, ούτε τι θα γίνεται με τα οξέα περιστατικά που προκύπτουν. Θα οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα όσοι μπορούν, φυσικά. Πέμπτο, αξίζει να γίνει ξεχωριστή αναφορά στο ζήτημα της ψυχικής υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους. Εδώ η κατάσταση είναι παραπάνω από τραγική, σε μια εποχή που οι ανάγκες αυξάνονται δραματικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εντοπίζει επιδείνωση της ψυχικής υγείας των νέων, με την αυτοκτονία να είναι η δεύτερη αιτία θανάτου για τους νέους από 15 έως 19 χρονών. Σε αυτές τις συνθήκες, η κρατική ευθύνη εξαντλείται σε ελάχιστες και υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες που πραγματοποιούν αξιολόγηση, διάγνωση, συνταγογράφηση θεραπείων. Καμιά δημόσια υπηρεσία θεραπείας αποκατάστασης, ελάχιστες κλίνες σε παιδοψυχιατρικές κλινικές και φυσικά καμία υπηρεσία πρόληψης. Οι γονείς λοιπόν, όσοι φυσικά μπορούν, καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα για την πρωτοβάθμια φροντίδα των παιδιών τους, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη, ακόμα και όταν αυτή αποζημιώνεται. Για τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας, οι επιλογές είναι δύο.
ή να περιμένουν σε λίστες αναμονής μέχρι να αδειάσει κάποιο κρεβάτι, ή αν ένα παιδί είναι γύρω στα 16, να οδηγηθεί σε ψυχιατρική κλινική ενηλίκων και να νοσηλευτεί σε ακατάλληλο για την ηλικία του θεραπευτικό πλαίσιο. Αυτά είναι τα χάλια της πολιτικής, της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που τρομάρα σας θέλετε και να τα ολοκληρώσετε. Οι δημόσιες δομές πεθαίνουν, ζήτω η ψυχιατρική μεταρρύθμιση που πέτυχε. Γιατί όντως πέτυχε πραγματικά, για να είμαστε ειλικρινείς, τη δραστική περικοπή των κρατικών δαπανών, τη δραματική μείωση των κλινών, την παράδοση των υπηρεσιών σε ιδιώτες που βγάζουν τα άνομα, με τη μεταφορική έννοια του ανήθικου, κέρδη τους από τον ψυχικό πόνο των ίδιων των ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιπλέον με αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιό σας αλλάζει τελείως ο χάρτης στο πεδίο της πρόληψης και της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στη χώρα μας. Και όχι απλά αλλάζει, αλλά γυρνάτε το πλαίσιο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων πολλές δεκαετίες πίσω. Δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε τα σύγχρονα δεδομένα, ούτε την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας, ούτε το ουσιαστικό αποτύπωμα που έχουν αφήσει με την αποτελεσματικότητά τους τόσο τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα, όσο και τα κέντρα πρόληψης. Βέβαια, απ' την άλλη, ποια επιδημιολογική κατάσταση να πάρει την υπόψη, αφού η τελευταία πανελλαδική έρευνα για τις εξαρτήσεις στη χώρα μας έγινε πριν 20 χρόνια, το 2004. Και από τότε έχει μεσολαβήσει μια πολύ βαθιά οικονομική καπιταλιστική κρίση με επέσχυντα μνημόνια, ένα συνολικός εγκλισμός με την πανδημία λόγω COVID που έχουν εκτινάξει στα ύψη όλα αυτά τα φαινόμενα που συζητάμε σήμερα. Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχετε όλοι εναλλαχθεί στην κυβέρνηση, αυτό είναι γεγονός, αυτά τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά χρήματα για ουσιαστική επιστημονική έρευνα δεν διαθέσατε ποτέ. Τα διαθέσατε όμως για χώρους εποπτευόμενης χρήσης, μόνο και μόνο για να μην χαλάει ο χρήστης την τουριστική μόστρα της Αθήνας. Γιατί αυτό τελικά σας νοιάζει, και όχι να διαμορφωθεί πραγματικό κίνητρο για τη θεραπεία. Τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης που από το 2012 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους προετοίμαζε, το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ τους νομοθέτησε και ήρθε μετά από 3 χρόνια η Νέα Δημοκρατία να τους υλοποιήσει. Αλήθεια, δεν είναι οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης αντικίνητρο για θεραπεία? Δεν είναι χτύπημα στην πρόληψη? Δεν είναι μήνυμα στην κοινωνία και στη νέα γενιά περί αποδοχής της χρήσης, αρκεί να γίνεται σε προστατευμένο περιβάλλον για να μην πεθαίνει ο χρήστης? Αυτό σας νοιάζει, και όχι να καθαρίσει πραγματικά και να επανενταχθεί ξανά στην κοινωνική ζωή? Αυτός είναι και ο πυρήνας των αλλαγών που ετοιμάζεται στο χώρο των εξαρτήσεων, δηλαδή η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της λογικής της υποτιθέμενης μείωσης της βλάβης σε αντιδιαστολή με την ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη του χρήστη. Και αφήστε τα αυτά που λέτε, κύριοι της κυβέρνησης, ο κύριος Πρωθυπουργός το είπε συγκεκριμένα τελευταία, ότι σε μένα τον ίδιο και σε άλλους εκπροσώπους επικεφαλής των κομμάτων την προηγούμενη εβδομάδα, ότι διείστανται οι επιστημονικές απόψεις, λέει. Αφού διείστανται, γιατί βιάζεστε τόσο να νομοθετήσετε τη μία υποτίθεται επιστημονική άποψη, την οποία στηρίζεται υποτίθεται και μάλιστα ρελιπώς και αυτή, και δεν ανοίγετε τη συζήτηση πλατιά στην κοινωνία αποσύροντας αυτό το έκτρωμα νομοσχέδιο και να συζητήσετε όλες τις επιστημονικές απόψεις με όλους τους φορείς?
και να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση και εδώ μέσα και στις επιτροπές και κυρίως στην κοινωνία, στους δρόμους όπου βρίσκονται οι εργαζόμενοι, οι χρήστες, οι οικογένειές τους και παλεύουν ενάντια σε αυτό που τους ετοιμάζεται. Γιατί δεν κάνετε λοιπόν αυτό που σας λένε όλοι οι φορείς, όλη η κοινωνία, εκτός από τους χατογιακάδες των Υπουργείων σας και κάποιους άλλους που εκπροσωπούν συμφέροντα μεγαλοϊδιωτών. Για να μην πω και τίποτα βαρύτερο, ότι μπορεί και κάποιοι, λέω τώρα, δεν ξέρω, τα στοιχεία όταν τα έχουμε θα τα φέρουμε, να τα παίρνουν και από αυτούς που βλέπουν τον νόμο σας ως μια ακόμα ευκαιρία για business και ξεζούμισμα των εργαζομένων σε βάρος της υγείας και της ίδιας της ζωής του λαού των νέων μας. Για να τα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα αυτά. Πρώτο. Με το νομοσχέδιο αποσπάται η κοινωνική επανένταξη του χρήστη από τη θεραπεία. Αυτό που κάνετε βέβαια μπορεί να είναι και μοναδική ελληνική πατέντα. Πάντως, από τη δεκαετία του 50 που ξεκίνησαν τα στεγνά προγράμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εδώ και 40 χρόνια που λειτουργούν στη δική μας χώρα, βασική θεραπευτική διαδικασία είναι το συνεχές της φροντίδας του χρήστη από την πρώτη επαφή με το πρόγραμμα και την κινητοποίησή του για αλλαγή μέχρι το κύριο θεραπευτικό στάδιο και την επανένταξή του μετά, αλλά ακόμα και το follow-up του 5 χρόνια μετά από την αποφύτισή του. Δεύτερον, βάζεται λουκέτο μετά το 2027 σε 75 κέντρα πρόληψης. Καμιά πρόβλεψη δεν υπάρχει για τη συνέχεια της λειτουργίας τους και για τους εργαζόμενους σε αυτά. Ακόμα και αυτή την πρόληψη την θέλετε προσανατολισμένη στην ονομαζόμενη ψευδεπίγραφα «μείωση της βλάβης» και στην ενημέρωση από διάφορες ΜΚΟ για το πώς θα κάνει ο χρήστης η υγιή χρήση του ναρκωτικού και όχι με πυρήνα τη μείωση της ζήτησης και την ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική προσέγγιση. Αυτό και αν είναι πραγματικά πισωγύρισμα δεκαετιών. Εκτός αν θεωρείται πρόληψη τις περιβόητες καλές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων σκανδιναβικών χωρών, όπου στη σχολική κοινότητα ενημέρωση για τα ναρκωτικά κάνει η αστυνομία και ο στρατός, με προσανατολισμό απλά την καταστολή και τη βία. Οι αλλαγές που ετοιμάζεται στο χώρο της απεξάρτησης με την έλευση του ΕΟΠΑΕ βάζουν στο στόχαστρο τα στεγνά προγράμματα και έχουν να επιδείξουν πολύ σημαντικά αυτά τα προγράμματα, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, αποτελέσματα σημαντικά στην θεραπεία και στην επανένταξη. Προγράμματα όπως το ΚΕΘΕΑ, το 18 άνω, η Αργό, ο Διάπλους, ο Ιανός, η Μέθεξης θα υποχρεωθούν να αλλάξουν φιλοσοφία. Η ανάπτυξή τους δεν θα σχετίζεται άμεσα, όπως τόσα χρόνια, με τις ανάγκες της κοινότητας και την εξέλιξη της τοξικοεξάρτησης και το προφίλ του χρήστη, αλλά θα καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας πολιτικής που λειτουργεί καθαρά με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Οι εξαγγελίες για τον ΕΟΠΑΕ δεν έρχονται να απαντήσουν στις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στο πεδίο των εξαρτήσεων, αλλά να υπηρετήσουν μια πολιτική στα πλαίσια κάποιων γενικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικούς άξονες, την ιατρικοποίηση ενός κοινωνικού φαινομένου, την επικράτηση της λογικής της δήθεν μείωσης της βλάβης, την πολιτική κόστους-οφέλους με τη συνέργεια προγραμμάτων με διαφορετική αντίληψη για την τοξικοεξάρτηση, την αλλαγή του χάρτη των παρεχόμενων υπηρεσιών όχι με θεραπευτικά αλλά με οικονομικά κριτήρια, το τσουβάλιασμα όλων των εξαρτήσεων κάτω από την ομπρέλα μιας λανθασμένης αντίληψης για την εξάρτηση, την αποδοχή της χρήσης μέσα από τη λογική του λειτουργικού χρήστη, διαμορφώνοντας ανοχή προς το κοινωνικό φαινόμενο των ναρκωτικών, την αναγωγή στην ατομική ευθύνη του χρήστη και της οικογένειάς του τη συνέχιση της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης.
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μόνο στο ΚΕΘΕΑ έχουμε στη δεκαετία 2012 μέχρι 2022 μείωση της κρατικής χρηματοδότησης κατά 20% πάνω στην ήδη μειωμένη πριν το 2012. Έχουμε και μείωση προσωπικού 25%, ενώ από το Γενάρη του 2023 μέχρι σήμερα έχουν αποχωρήσει 70 εργαζόμενοι. Ακόμα και αυτό που προβλέπει το νομοσχέδιο, ότι δηλαδή οι εργαζόμενοι των θεραπευτικών προγραμμάτων που ανήκουν σε ψυχιατρικά νοσοκομεία μπορούν να επιλέξουν να μείνουν στα ψυχιατρικά νοσοκομεία ή να πάνε με τρίχρονες αποσπάσεις στο ΝΕΟΠΑΕ, ανοίγει ακόμα περισσότερο το δρόμο της υποστελέχωσης στις ήδη υποστελεχωμένες δομές. Το ΚΚΕ, όπως επίσης η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας, έχουν σταθερό μέτωπο απέναντι σε όλα τα ναρκωτικά, τις εξαρτήσεις, τον τρόπο της ζωής που συμβολίζουν. Μέτωπο ιδεολογικό, πολιτικό, επιστημονικό. Δεν αντιμετωπίζουμε το ζήτημα των εξαρτήσεων ηθικίστικα. Η θέση μας εδράζεται πρώτα και κυρία στον ίδιο τον χαρακτήρα της κοινωνίας για την οποία εμείς παλεύουμε, μια κοινωνία όπου ο άνθρωπος και οι ανάγκες του θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην οικονομική της βάση όσο και σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Η ανάλυσή μας για τις εξαρτήσεις έχει ως πυρήνα την τοποθέτηση του ανθρώπου στο επίκεντρο και όχι στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Την ανάγκη ανατροπής αυτού του σημερινού σάπιου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Γιατί τελικά η διάδοση των ναρκωτικών ως τρόπο ζωής, ως εμπόρευμα, ως μέσο κοινωνικής καταστολής είναι στο ίδιο το DNA αυτού εδώ, του καπιταλιστικού συστήματος. Παρόλα αυτά, δεν στεκόμαστε μυρολατρικά μπροστά σε αυτό το φαινόμενο σήμερα. Διεκδικούμε πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη, έρευνα στο πλαίσιο μιας κεντρικά σχεδιασμένης επιστημονικά αντιναρκωτικής πολιτικής με πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, δημόσια, δωρεάν, με όλο το επαρκές επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, χωρίς να χάνεται η θεραπευτική αυτοτέλεια των προγραμμάτων. Είμαστε αντίθετοι με κάθε εμπλοκή ιδιωτών και ΜΚΟ σε πρόληψη, θεραπεία, επανένταξη και έρευνα. Παλεύουμε για απόσυρση του ΕΟΠΑΕ. Καμιά κατάργηση, συγχώνευση προγραμμάτων, φορέων, υπηρεσιών στο χώρο της απεξάρτησης και της πρόληψης. Καμιά απόσχηση των προγραμμάτων 18 άνω, αργό, ιανός, διάπλους, μέθεξης από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία που ανήκουν. Ενίσχυση των στεγνών προγραμμάτων. Μαζικές μόνιμες προσλήψεις όλου του απαιτούμενου επιστημονικού, θεραπευτικού, βοηθητικού προσωπικού σε πρόληψη και απεξάρτηση. Ενίσχυση των προγραμμάτων σωματικής αποτοξίνωσης σε διασύνδεση με τα δημόσια νοσοκομεία αλλά και τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα. Νέες δομές για όλες τις εξαρτήσεις. Αλκοόλ, τζόγος, διαδίκτυο σε όλη την επικράτεια της χώρας. Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τα κέντρα πρόληψης και δημιουργία νέων κέντρων που χρειάζεται η χώρα με διασφάλιση της λειτουργίας τους ρητά μετά το 2027. Κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου του 2019 και επαναφορά του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η λογική που διαπνέει το παρόν νομοσχέδιο είναι ακριβώς η λογική που βρίσκεται στον πυρήνα ολόκληρης της κυβερνητικής πολιτικής. Με δύο λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι η λογική είναι η λογική του «όλα θα τα λύσει η αγορά» ή αλλιώς «όλα για το κέρδος». Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει συνολικά στο ΕΣΥ και όχι μόνο στον τομέα της ψυχικής υγείας. Αγνοήσατε για χρόνια τις εκκλήσεις των νοσοκομειακών γιατρών, των συνδικαλιστικών τους οργάνων, του ΚΚΕ εδώ μέσα, για κάλυψη των κενών με πραγματικές προσλήψεις.
αφήσατε σκόπιμα, λέμε εμείς, την κατάσταση να φτάσει στο απροχώρητο, γιατί πώς αλλιώς θα κερδίζει πελατεία ο ιδιωτικός τομέας. Και τώρα παριστάνετε τους θειασότες δήθεν της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και κουνάτε και το δάχτυλο στους ιδιώτες γιατρούς, λες και λύνετε με τέτοια μπαλώματα που κάνετε, με δύο εφημερίες τον μήνα, όπως λέτε, το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους τομείς. Πάρτε το ηλεκτρικό ρεύμα. Τι μας λέγατε όλοι σας? Η απελευθέρωση, η ιδιωτικοποίηση, το χρηματιστήριο ενέργειας θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και θα ρίξουν τις τιμές. Και τα λέγατε όλοι σας. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη της Νέας Αριστεράς. Για να μην πω για τη μεγάλη σας έμπνευση να θάψετε εσείς της Νέας Δημοκρατίας το εγχώριο καύσιμο των Λιγνίτη, ενώ παραμυθιάζατε τον κόσμο ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το φάρμακο δια πάσα νόσων, για να μπορείτε να ταΐζετε τους δήθεν πράσινους επενδυτές να φυτεύουν ανεμογεννήτριες όπου τους καπνίσει, χωρίς κανένα κεντρικό σχέδιο. Και τώρα που ανεβαίνουν διαρκώς οι τιμές, τη μια σας φταίει ότι δεν φύσηξε αρκετά και την άλλη ότι φύσηξε πιο πολύ από ό,τι έπρεπε. Τα ίδια και στη Λάρκο. Αυτά κάνετε. Είχατε υποσχεθεί και είχατε ψηφίσει και νόμο που πρόβλεπε ότι η επιχείρηση θα παραδοθεί στο νέο επενδυτή εν λειτουργία, με τους εργαζόμενους στη θέση τους, και ότι θα απαλλαγεί έτσι το κράτος, όπως λέγατε, από ένα βαρύδι. Μόνο που τα μοναδικά βαρύδια είστε εσείς, οι επενδυτές σας. Γιατί η Λάρκο, αυτό το πραγματικό χρυσορυχείο για τη χώρα, σήμερα είναι κλειστή και οι εργαζόμενοι απολυμμένοι, αλλά δεν σας κάνουν το χατήρι να εγκαταλείψουν τη μάχη. Ακούστε, κύριοι της κυβέρνησης, κύριοι υπουργέ. Α, έφυγε, βγήκε έξω. Καλά, ακούει. Ναι. Ό,τι και να μας λέτε εσείς σήμερα, πραγματικά δεν έχει καμιά απολύτως αξία. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχετε πει πάρα πολλά και στο παρελθόν και, όπως όλοι γνωρίζουμε, κριτήριο για το τι λέει ο καθένας και η καθεμιά είναι η πράξη, είναι η πραγματική ζωή. Θυμάστε τι λέγατε όταν φέρνατε ως Υπουργός Εργασίας τότε την διάταξη που διευκόλυνε να συνεχίζουν να εργάζονται οι συνταξιούχοι? Ότι το κράτος δεν υποχρεώνει κανέναν, αλλά απλά δίνει επιλογές, δίνει δυνατότητες. Για πείτε μας τώρα, ο 63χρονος συνταξιούχος με προβλήματα υγείας που συνέχιζε να εργάζεται στην αυπηγοεπισκευή μέσα στον καύσωνα και σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Σαλαμίνα, για ποιον λόγο λέτε να το έκανε? Λέτε να ήθελε να αξιοποιεί δημιουργικά το χρόνο του ή από χόμπι? Προφανώς πήγαινε στη δουλειά ο άνθρωπος από ανάγκη, για να μπορέσει να επιβιώσει, αφού οι συντάξεις που και εσείς έχετε διαμορφώσει δεν επαρκούν. Βλέπετε πώς καταραίουν τα επιχειρήματά σας. Κι όμως εσείς επιμένετε, λες και έχετε υπογράψει συμβόλαια με κάποιους, χρησιμοποιώντας μάλιστα και μεθόδους λίγο πολύ μαφίας και πλήρους πολιτικής ανυποληψίας. Δεν πρόκειται βέβαια απλά για κάποια ιδεοληψία, όπως σας κατηγορούν πολλές φορές άλλοι, άλλα κόμματα, επίσης της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. Άλλωστε και αυτοί δεν μας έχουν εξηγήσει επαρκώς ακόμα πώς γίνεται, αν είναι ιδεοληψία τελικά αυτό μόνο, να κάνουν και αυτοί τα ίδια όποτε βρίσκονται στην κυβέρνηση, είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες. Μάλλον θα έχουν τις ίδιες ιδεοληψίες, φαίνεται και αυτοί. Πρόκειται, απλά λέμε εμείς, για υπέρμετρα συνεπή εφαρμογή των κατευθύνσεων μιας άλλης μεγάλης αμαρτίας που ακούει στο όνομα Κομισιόν, που θέλουν όλο και περισσότερα παιδεία, ακόμα και αυτά που αφορούν τομείς κρίσιμους για την ανθρώπινη ζωή, να ανοίγουν για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων τους και το κράτος να αποσύρεται απλά σε ένα ρόλο ρυθμιστή αυτών. Και ό,τι δεν υπόσχεται κέρδος να μένει πίσω
και να φτάνουμε στις γνωστές βέβαια τραγωδίες. Πότε από καταστροφικές πλημμύρες, πότε από φωτιές και ποιος ξέρει από τι άλλο ακόμα στο εγγύς μέλλον. Αυτή η πολιτική όμως, παρόλο που την ντύνεται με ωραία μερικές φορές περιτυλίγματα, γίνεται όλο και περισσότερη αντιληπτή από τον ελληνικό λαό και την νεολαία, οι οποίοι αντιδρούν, την καταδικάζουν, αγωνίζονται όλο και περισσότερο για να τις βάλουν εμπόδια, γυρίζουν την πλάτη στους δικούς σας στόχους και βάζουν πιο εμφατικά στο επίκεντρο τις δικές τους πραγματικές ανάγκες. Σε αυτούς τους αγώνες βρίσκεται και θα βρίσκεται μπροστά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και σήμερα, στις 7.30 ώρα, έχουν ξανά νέα συγκέντρωση μετά τη μεσημεριανή όλοι οι φορείς των εργαζομένων της δημόσιας υγείας, ψυχικής υγείας και του χώρου των εξαρτήσεων. Και σήμερα, λοιπόν, και αύριο, και μέσα στον Αύγουστο και από το Σεπτέμβριο. Σας το ξαναλέμε, τελικά δεν σας σώζει τίποτα. Το μόνο που έχετε να κάνετε, τουλάχιστον για σήμερα, για απόψε ή αύριο το πρωί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, είναι να αποσύρετε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα τώρα και να ξεκινήσει στην κοινωνία με τους φορείς, με τους αρμόδιους, με επιστήμονες, με το ιατρικό προσωπικό, με τους νοσηλευτές, με τα πολιτικά κόμματα, με τα εργατικά σωματεία, με νεολαϊστικούς φορείς και άλλους αρμόδιους, μια πλατιά συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει. Χαίρετε.